Μεγάλη διάσταση έλαβαν και στα διεθνή μέσα ενημέρωση τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια τη χθεσινή συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται όπως είναι φυσικό στον τραυματισμό του αστυνομικού. Επεισόδια στην Ελλάδα, ένστολοι τραυματίες κατά τις διαμαρτυρίες κατά της αστυνομικής βίας, αναφέρει στο ρεπορτάζ του BBC, παρουσιάζοντας τόσο τις δηλώσεις Μητσοτάκη όσο για τα όσα προηγήθηκαν με όλες τις εκδοχές. Διαδήλωση κατά της αστυνομικής βίας, αστυνομικοί τραυματίες, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα είναι ο τίτλος που προβάλλει τον Der Spiegel, ενώ η επίσης γερμανική Deutsche Welle γράφει διαμαρτυρίες στην Ελλάδα, βία καθώς χιλιάδες διαδήλωσαν στην Αθήνα. Και τραυματίες αστυνομικούς, ένα σοβαρά στο κεφάλι από συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Νέα Σμύρνη, στο περιθώριο διαδήλωσης περισσότερων από 5.000 ατόμων κατά της αστυνομικής βίας, κάνει λόγο σε ανταπόκριση του από την Αθήνα, το γαλλικό δημόσιο ραδιόφωνο RFI. Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στην Αθήνα, ένας αστυνομικός τραυματίας είναι ο τίτλος σε ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro. Υπό τον τίτλο Αστυνομική βία, κατανοώντας τα πάντα για τις συγκρούσεις στην Ελλάδα, χιλιάδες Έλληνες κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας τις τελευταίες ημέρες για να καταγγείλουν την αστυνομική βία, το γαλλικό περιοδικό L'Express εξιστορεί στη γαλλική εκδοσή του τα γεγονότα. Σύγκρουση στην Ελλάδα κατά τη διαμαρτυρία ενάντια στην αστυνομική βία, γράφει και το France 24, που σημειώνει ότι η διαμαρτυρία έρχεται σε συνέχεια μηνών οργής από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και από ακτιβιστές για αρκετά περιστατικά που σχετίζονται με αστυνομική βία σε βάρος φοιτητών και αριστερών διαδηλωτών. Εκτενείς είναι οι αναφορές και στο Reuters, στο Πολίτικο, που διαπιστώνει παράλληλα ότι η αστυνομική βία αυξάνεται στην Αθήνα μέσω lockdown, αλλά και το αραβικό Al Jazeera, που κάνει επίσης λόγο για τον νόμο, ο οποίος εγκριθήκε τον περασμένο Ιούλιο και επιβάλλει περιορισμούς σε δημόσιες συγκεντρώσεις, εφόσον συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.